ξεκάθαρη, η Μίνα οδηγούσε εκείνος. Το εκείνος είναι ο Παντελής Παντελίδης, ο φίλος της. Ναι, που δεν τον αποκαλεί καν με το όνομά του, όπως ναι, τουλάχιστον λέει η οικογένεια. Φαίνεται ότι είναι θυμωμένη, βέβαια. Ναι, είναι θυμωμένη, δεν μπορεί να είναι θυμωμένη με τον Παντελή, βέβαια. Με έναν άνθρωπο που έχει φύγει από την ζωή και που ακόμη και αν οδηγούσε εκείνος και βρέθηκε η Μίνα στη θέση που βρέθηκε με τα τραύματά της κτλ., δεν μπορεί να κρατάει κακία σε έναν άνθρωπο που ήταν στην κατάσταση μέθης, τουλάχιστον που μας περιέγραψαν οι ειδικοί και που η ίδια κλινικά, όπως μας είπαν οι ειδικοί, μπορούσε να καταλάβει ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο οδηγός. Παίρνει για μια φορά, για πρώτη φορά, δημόσια και λέει οδηγούσε εκείνος. Θέλω είναι να το ξεκάθαρη σε αυτό, βέβαια. Βέβαια. Και θα πληρώσετε. Μέχρι αυτό τελευταίες που αναλογεί. Θα με αποζημιώσετε μέχρι τελευταίας γρατζουνιάς. Είναι η δεύτερη φορά που η Μίνα Αρναούτη. Η δεύτερη, όχι, εγώ νομίζω η πρώτη. Είναι η δεύτερη φορά, Ζήνα μου, που η Μίνα Αρναούτη μιλάει για αποζημιώσεις μέσα από αναρτήσεις που κάνει στη σελίδα της. Η πρώτη φορά ήταν στις 12 Οκτωβρίου. Θυμάσαι τότε που είχε γράψει λίγο νωρίτερα για το αλκοόλ και τα λοιπά. Ναι. Που είχες πει και εσύ τη δική σου θέση τότε. Αμέσως μετά η Μίνα Αρναούτη είχε γράψει κάποιοι ελάχιστοι και συγκεκριμένοι προσπαθήστε να χτυπήσετε την προσωπικότητά μου με εμετικούς τρόπους για να μου μειώσετε την αποζημίωση. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι, είχε γράψει τότε η Μίνα στις 12 Οκτωβρίου. Τώρα, επειδή εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία, όχι, όταν βέβαια υπάρχει ένας θάνατος, να μιλήσω για αποζημιώσεις. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν, βλέπω εδώ ένα πληγωμένο κορίτσι, όπως και να το κάνουμε δηλαδή. Όταν βγαίνεις δημόσια να γράψεις έτσι και να κάνεις μέσα στη μέρα τρεις αναρτήσεις, σημαίνει ότι είσαι θυμωμένη, ότι είσαι ξεκάθαρη τουλάχιστον με τον εαυτό σου ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν την έχει κατηγορήσει κανείς εκείνη ότι εκείνη ήταν η οδηγός. Αυτό είναι που είναι και αξιοπερίεργο και κάτι ήθελα να πει η Κατερίνα. Σας βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ειρωνική. Μπορεί να είδε την ειρωνία της. Ζώα, θα με αποζημιώσετε. Ζώα. Έτσι δεν είπε. Ζώα. Αντί να βγω να φωνάζω εγώ, έχετε και στόμα και μιλάτε. Ζώα. Ένα χρόνο ταλαιπωρούμε. Το ζώο, παιδιά, δεν το άκουσα ποτέ. Το ζώο απευθύνεται στην οικογένεια, γιατί από εκεί διεκδικεί την αποζημίωση. Άκουσα. Ζώο. Δηλαδή, ζώ, αφήστε με ζώ. Δηλαδή, εντάξει, ζώ. Συγγνώμη, ναι, μην με κατηγορείτε που ζώ. Συγγνώμη. Το ζώ δεν το άκουσα. Συγγνώμη, συγγνώμη, έχει τραβήξει η Ρούλα. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Κάνεις το ρεπορτάζ. Εγώ ως Κατερίνα θα μιλήσω, όχι τόσο ως δημοσιογράφος. Να σας πω ότι εντάξει, είναι όντως μια κοπέλα που έχει τραβήξει πάρα πολλά. Όντως, τραβάει το δικό της Γολγοθά και με τα προβλήματα υγείας της. Όμως, δεν μπορεί σε έναν θάνατο τόσο μεγάλο, τόσο ξαφνικό και τόσο άδικο, θα έλεγα εγώ, γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος, να είμαστε τόσο ηρωνικοί. Εγώ χρειάζεται λίγο σεβασμό. Τις ημέρες πρωτοχρονιάς που ήταν εδώ πέρα και ήταν και σε κάποιο κατάστημα στο Σύνταγμα, ήταν αρκετά φοβισμένη από ό,τι μου είπε άνθρωπος που ήταν στο περιβάλλον του, στο φιλικό. Και επειδή κυκλοφορούσαν κάποιες φωτογραφίες με τον Πέτρο Κωστόπουλο, και στον Πέτρο Κωστόπουλο ήταν αρνητική. Όχι, κάθε άλλο αυτό που να πω, ότι ήταν αρνητική και στο να συμμετέχει σε μια εκπομπή, να βγει σε μια εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου. Μα δεν βγαίνει έτσι κι αλλιώς εκπομπή. Και ούτε θέλει να. Απλώς ό,τι θέλει να πει το συγκεκριμένο κορίτσι το γράφει απλώς στον τοίχο του. Απλώς θέλω να μου πεις τη θέση της οικογένειας μετά από όλα αυτά. Γιατί εγώ, αλήθεια σας το λέω, το ζώα δεν το. Νόμιζα επιτέλους να πείστε με ζώο. Πάρα πολύ σκληρό. Όχι ζώα. Εγώ όταν έγιναν οι πρώτες δύο αναρτήσεις και μιλώντας με την οικογένεια του Παντελή Παντελή, ήταν άνθρωποι οι οποίοι λένε εντάξει το κορίτσι. Παντελή Παντελίδη. Ναι. Παντελή, ναι. Ναι. Του Παντελή Παντελίδη, δεν θέλησε να κάνει κάποια σχόλια. Ήταν οι πρώτες δύο αναρτήσεις. Λέει, αν θεωρεί ότι λαδόθηκαν οι δικαστές, εμείς τι να πούμε. Ας νομίζει ότι θέλει το κορίτσι. Όταν όμως ήρθε αυτή η τρίτη ανάρτηση, που πλέον απευθύνεται. Που πλέον ότι λαδώνονται όλοι. Που πλέον απευθύνεται, Ζήνα μου, προσωπικά στην οικογένεια του Παντελή. Η οικογένεια λοιπόν δηλώνει ότι δεν μπορεί κανείς να αποκαλεί την οικογένεια τη δική μας ζώα, να επιτίθεται σε μας και στη μνήμη του παιδιού μας, δεν τολμά να αποκαλέσει ούτε το όνομά του, τον αποκαλεί εκείνος ή αυτός κατά καιρούς στις αναρτήσεις της. Μας ενοχλεί πάρα πολύ η φράση «θα σας πάρω μέχρι και την τελευταία αποζημίωση, μέχρι και την τελευταία γρατζουνιά», γιατί δείχνει ένα κορίτσι που δεν έχει συνέστηση του τι ακριβώς έχει συμβεί και το μόνο που σκέφτεται είναι πώς θα αποζημιωθεί. Είμαστε πολύ πονεμένοι, δεν κάναμε κανένα κακό, δεν έχουμε καταφερθεί εναντίον της Μίνας ουδέποτε. Σε καμία θέση μας, ναι, σε καμία ανάρτηση. Είπα, ότι δεν έχουμε εμπλακεί ποτέ. Ποτέ ότι η Μίνα θα μπορούσε να είναι οδηγός αυτή την αυτό ιστορία. Το γι' αυτό το είπα και εγώ. Δεν τους κάναμε κακό. Αλλά η Μίνα είναι ξεκάθαρη. Ο οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Και αυτό που θέλουν να τονίσουν πάρα πολύ είναι ότι αν είναι δυνατόν, εμείς ήμασταν αυτοί και μάλιστα η μητέρα του Παντελή
που προέτρεψε και τον αδελφό του Παντελή, το Φίλιο, εκείνες τις ημέρες τις πρώτες που ήταν στην εντατική μήνα, να πάει στο νοσοκομείο με λουλούδια στα χέρια, να επισκεφθεί προκειμένου να συμπαρασταθεί και στην νέα μητέρα της, εκείνη ούτε η ίδια όταν βγήκε από το νοσοκομείο και πλέον μπορεί να μιλήσει σε ένα τηλέφωνο, ούτε η μητέρα της πήραν να συλληπιθούν εμάς που χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Βέβαια, Ρούλα μου, και ο πόνος της συγκεκριμένης μητέρας, γιατί πέρυσι εσύ το ανέδειξες αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι τεράστιος. Κινδύνευε να χάσει και το παιδί της όταν είχε χάσει τον άντρα της σε νεαρή ηλικία. Δηλαδή, ξέρεις, εγώ πάντα λέω, όπως λέγαμε και πριν με τον κύριο που ακούσαμε, μια συγγνώμη είναι να την πει, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Ακόμη κι αν είσαι εσύ ο από πάνω στην ιστορία, πες την και εσύ, δεν είναι κάτι κακό. Δηλαδή, ας την πει η μάνα, ας την πει η οικογένεια, ας την πει η μήνα, ας την πει η Φρόσο. Ζήνα, αυτό που χτυπάει λίγο άσχημα, αν θέλεις, και σε όλους αυτούς που θαυμάζουν τον Παντελή και που τον θαύμαζαν και συνεχίζουν να τον θαυμάζουν, είναι ότι κανείς από την οικογένεια, και το τονίζω αυτό, δεν έχει καταφερθεί κατά του συγκεκριμένου κοριτσιού. Αυτό το κορίτσι λοιπόν βγαίνει δημόσια και επιτίθεται στην οικογένεια του Παντελή, σε ό,τι και αν κάνει η οικογένεια κτλ. Ακόμη και αν αποδειχθεί ότι δεν οδηγούσε ο Παντελής και οδηγούσε η Φρόσο. Στη Μίνα δεν επιρρύπτονται ευθύνες για οτιδήποτε από την οικογένεια. Δεν έχει πει ποτέ η οικογένεια. Ναι, από την άλλη πλευρά αυτή. Σου λέει πρέπει να με αποζημιώσετε και εμένα, γιατί είμαι ένα γιατί παιδί. Είπε κανείς ότι τις αποζημιώσεις θα τις δώσει η οικογένεια του Παντελή. Το έχει πει ποτέ κανείς και απευθύνεται στην Ρούλα οικογένεια. Δεν το ξέρω. Απλώς αυτή τη στιγμή λέμε όλες τις πλευρές για να είμαστε, γιατί σε καμιά περίπτωση εμείς έχουμε πει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και χθες. Έδωσαν συνεντεύξεις οι ιατροδικαστές. Δηλαδή, ντοκουμέντα μιλάνε, όχι εμείς. Το Facebook είναι πολλές φορές παραπλανητικό, γιατί όταν γράφουμε κάτι δεν φέρεται πώς το λέμε. Μπορεί και να μην απευθύνεται απαραίτητα στην οικογένεια, απευθύνεται σε κάποιους διαδικτυακούς φίλους του Παντελή. Όταν λέει αντί να βγω να φωνάζω εγώ, έχετε και στόμα και μιλάτε, ζώα. Ένα χρόνο ταλαιπωρούμε και με χτυπάτε, οδηγούσε εκείνο, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Και θα με αποζημιώσετε μέχρι τελευταία στιγμή. Οι ιατροδικαστές εκφράζουν την οικογένεια. Εντάξει, κάνουν κάποιες εκτιμήσεις, είναι κάποιοι άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τους κάνουν επιθέσεις μέσω Facebook της Μίνας. Είναι άλλο να επιτεθεί σε εκείνους και άλλο να λέει ότι δεν την αποζημιώσουν αυτοί που γράφουν τα σχόλια. Απλά το πρόβλημα είναι ότι ακόμα ένα χρόνο μετά δεν έχουμε μια σοβαρή μαρτυρία να έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Απλώς δεν έχουμε σοβαρή μαρτυρία. Είναι 11 μήνες μετά και δεν έχει κλείσει ο φάκελος προκειμένου να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Παντελής Παντελίδης είναι ένας ήρωας. Δηλαδή, όπως το λέμε, η νεολαία τον λατρεύει, τον αγαπάει ακριβώς. Πάρα πολύ. Εμείς 17 Φεβρουαρίου, γιατί 18 έγινε, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα εδώ σε αυτήν την εκπομπή, όπου θα προσπαθήσουμε να μιλήσουν ονόματα για τον Παντελή Παντελίδη και να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Από εκεί και πέρα, αυτά τα κορίτσια όταν βγαίνουν έξω, έχουν μια κατακραυγή. Προσπαθούν αυτό να το μειώσουν όσο το δυνατόν. Δεν θα κρίνω αυτή τη στιγμή αν γράφοντας τέτοια σχόλια μειώνεις την κατακραυγή, αλλά μπορώ να κατανοήσω το θυμό. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε τη Φρόσο που κατηγορείται και δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα. Βλέπουμε μια άλλη στάση. Ίσως ακούει το δικηγόρο της, ενώ η Μίνα δεν δέχεται τις συμβουλές ούτε του δικηγόρου της. Γιατί νομίζω ότι ο δικηγόρος είναι τόσο έγκριτος δικηγόρος που σίγουρα της έχει πει να μην μπαίνει στη διαδικασία αυτή και δεν είναι και ωραίο να λες ότι εγώ θα αποσυμβιώνω. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβουλεύει ο δικηγόρος. Γιατί λέω ότι όταν τόσο έγκριτος δικηγόρος σίγουρα θα την έχει συμβουλέψει να κρατάει χαμηλούς τόνους. Τουλάχιστον. Όλοι σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω, είναι μερικές φορές που... Λοιπόν, βάζουμε τελεία σήμερα σε αυτό, έχουμε εξελίξεις, έχουμε και άλλα που θα πούμε, γιατί... Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα κατατεθούν μηνύσεις από την πλευρά της οικογένειας. Ο φάκελος τουλάχιστον από την πλευρά της οικογένειας με τις εκθέσεις έχει κλείσει. Το αργότερο μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε μηνύσεις και όχι μία, Ζήνα. Και επειδή χθες από τη συγκεκριμένη εκπομπή βρέθηκε ότι βάσει των ιατροδικαστών ότι υπήρχαν μόλοπες προγενέστεροι, αυτά είναι που και η Εσπρέσο σήμερα έχει το ρεπορτάζ το δικό σου, όλα αυτά λοιπόν είναι που, που συνθέτουν το πάζλα. Λοιπόν, Ρούλα μου, εμείς μετά το τέλος της εκπομπής χθες, μαζί με την Ελισάβετ Νικολαίδη,